25 μαθητές από τους 130 που φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο Σκουτάρεως κάθισαν σήμερα Παρασκευή στα Θρανία. Οι υπόλοιποι απήχαν από το σχολείο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη φύτηση 10 προσφυγόπουλων στο σχολείο τους. Οι γονείς και οι 105 μαθητών με αυτή την κίνησή τους εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους και δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο. Οι διαμαρτυρίες των γονέων είναι υπερβολικές, τονίζει με δήλωσή του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ανανιάδης. Υπογραμμίζοντα πω τα επιχείρηματα των γονέων δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Υπάρχουν κάποιε αντιδράσει εδώ στο σκούταρι από του γονεί. Όπω θα είδατε, δεν έχουν έρθει όλα τα παιδιά τα δικά μα τα Ελληνόπουλα. Από τα 130 έχουν έρθει περίπου 20-25. Εγώ τι θεωρώ είναι υπερβολικέ. Δεν έχουν κάποια βάση. Και όλα αυτά τα επιχειρήματα που λένε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Τα παιδιά δηλαδή κανονικά αυτό που πρέπει να κάνει η ελληνική πολιτεία, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας το κάνει, να δώσει δηλαδή στοιχειώδη γνώσει γνώση στα παιδιά τα οποία βρίσκονται για κάποιο λόγο στη, στη, χώρα μας. Σύμφωνα με τον κύριο Ανανιάδη, στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να παρέμβει ο Ισαγγελέας Ερών, όπως είχε γίνει και το 2016, στον προφήτη του Δήμου Βόλβης, όπου και εκεί οι μαθητές απήχαν τα μαθήματά τους για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Και πέρυσι ε, και στο, προφήτη, στο δημοτικό σχολείο του Προφήτη, όπου και εκεί είχαν αντιδράσει οι γονεί, δεν στέλναν τα παιδιά στο σχολείο. Αυτό κράτησε περίπου μια εβδομάδα και μετά ομαλοποιήθηκε η κατάσταση. Ε, τότε βέβαια επενέβη και ο εισαγγελέα. Πιστεύω ότι και εδώ μπορεί και ο εισαγγελέα να κάνει μια παρέμβαση, ε, όχι σε επίπεδο για να ασχίσει κάποιες διώξει, απλώς να κάνει μια έρευνα και να ομαλοποιηθεί πιο γρήγορα η κατάσταση, δηλαδή από εβδομάδα να λυθεί. Οι γονείς έχουν στείλει το, ε, την ένσταση αυτή της διαμαρτυρίας και στον εισαγγελέα, οπότε ο ίδιο ο εισαγγελέα μπορεί να, με βάση τον νόμο να παρέμβει. Να θυμίσουμε πως οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Σκουτάριος απέστειλαν εξώδικα τις προηγούμενες ημέρες στον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση Σερών, στον Δήμαρχο Σερών και στον Αντιπεριφερειάρχη ζητώντας να δημιουργηθεί σχολείο εντός προσφυγικής δομής.